Καλημέρα παιδιά, συγκεκριμένες εδώ με ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή, ελπίζω να έχετε όλη μια υπέροχη μέρα. Και έχω ρεπό μετά από 11 μέρες δουλειά. Ήταν εβδομάδα ανοίγματος, πρώην εβδομάδα όπως σας είπα. Και δεν έπαιρνε κανείς ρεπό. Σήμερα ρεπό, κάνουμε αυτό το βίντεο για να δείξω όλη τη μέρα τι θα φάω. Και προπόνηση φυσικά. Και γενικά κάποιες δραστηριότητες τις οποίες θα κάνω μέσα στη μέρα. Αρχικά να επισκέψεις για πρώτη φορά το κανάλι μου, σίγουρα ότι κάνεις μια εγγραφή. Ας σχόλιο, κάνε like το βίντεο αν σου άρεσε. Άνοιξε και notification bell για να βλέπεις τα βίντεο μου μόλις ανεβαίνουν. Η ώρα είναι 9.30, έχω κάνα δεκάλεπτο που σηκώθηκα και θα πάω με την Ελένη για ένα καφέ στα Μουντανιά, έτσι για βολτούλα πριν πιάσει δουλειά. Και μετά θα γυρίσω, θα κάνω κάποιες δουλίτσες που έχω, πλυντήριο κλπ. Θα κάνουμε προπόνηση. Επίσης θα γυρίσω και δεύτερο βίντεο σήμερα να σας δείξω πως κάνω το κοτόπουλο με το ρύζι, να τελειώσω το πρώτο που έχω ξεκινήσει ήδη. Θα έχει ανέβει ήδη αυτό το βίντεο. Μπορείτε να το τσεκάρετε στο description για να πάτε να το δείτε. Οπότε φοράμε παπουτσάκια και φύγαμε για καφέ. Μόλις μπήκαμε ο Μάξι, η Ελένη πήγε να βγάλει χρήματα γιατί κερνάει καφέ σήμερα. Και κάτι μάλλον πήγε στραβά γιατί δεν βγάζει χρήματα, ξαναβγυρνάει. Κρυστάσια, γέμισμα και βενζίνης και συνεχίζουμε προς Μουδανιά. Μόλις ήρθαμε Μουδανιά, πήγα αγόρασε ένα σταθεροποιητή για το κινητό για να προσπαθώ να βγάζω πιο σταθερά πλάνα, διότι καταλαβαίνω ότι κουνάει αρκετά με το χέρι όταν το κρατάς. Και πάμε να πάρουμε καφέ. Morning caffeine dose. In. Λοιπόν παιδιά, μόλις ήρθα σπίτι, άφησα την Ελένη στο ξενοδοχείο στη δουλειά της. Πάμε να πάρουμε πρωινό, όπως ξέρετε κάνω fasting. Παρεπιπτόντως, χθες ζυγίστηκα ρε παιδιά και ήμουν 80 κιλά. Πραγματικά δηλαδή, είναι λες και δεν γραμμώνω, τρώω φουλ λιγότερες θερμίδες. Εντάξει βέβαια, παίζει ζυγαριά να ήταν 2-3 κιλά πάνω και ζυγίστηκα και με παπούτσια. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι εξεπλάγει λίγο με τα κιλά τα οποία είμαι, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε δυνατά γράμμωση, συνεχίζουμε fasting, λίγο πιο αυστηρά τώρα διότι μία φορά το έκανα 14 ώρες, μία 12, οπότε πολύ πιο αυστηρά. Πάμε να πιούμε νερό για πρωινό, κουμπώνω pre-workout, παίρνω και BCA και πάμε για προπόνηση planks και ώμους. Και η μπλούζα που φοράω και η φόρμα όπως είδατε είναι από MyProtein. Αν επιθυμείς να αγοράσεις οποιοδήποτε συμπλήρωμα, μπες από το link που έχω στο description, βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης χρησιμοποίησε κωδικό Kogias MyP για έως και 30% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα. 30-35 είναι, δεν το έχω τσεκάρει. Αν χρησιμοποιείς το link μου με σαπορτάρεις και με βοηθάει πάρα πολύ, οπότε μπες από το link στην περιγραφή και πάρε οποιοδήποτε συμπλήρωμα. Pre-workout και BCA in και πάμε να ξεκινήσουμε προπόνηση ώμους και planks. Η σημερινή προπόνηση αποτελείται, ξεκινάμε handstand hold όπως ξέρετε για να ζεστάνω τελείως καλά τους ώμους μου, εννοείται πρώτα ζέσταμα, δεν θα σας το δείχνω στο βίντεο, έχω κάνει ήδη. Μετά πάμε για popier straddle planks, όσο καλύτερα μπορώ να το κρατήσω και όσο περισσότερο, 5 set advanced tuck planks hold. Μετά θα κάνω 4 set back lever presses, 5 set planks lunges και θα τελειώσω με 4 set tuck planks push-ups και αυτή θα είναι η προπόνηση ουσιαστικά για σήμερα. Πάμε να δούμε το workout. Down.
προσπαθείς να match plans, bro. Αυτή η άσκηση είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω στο workout. Πραγματικά πιο δύσκολο και από τις απόπειρες straddle. Για να βγουν τουλάχιστον 4 με 5 επαναλήψεις. Χάνω την πίστη μου, πραγματικά. Πάμε για 5 set lunge. Don't tell me that I need saving. Finally awakening pain. Μόλις τελείωσα 3 γραμμάρια γλουταμίνη από MyProtein. Μπες από το link στο description όπως ξαναείπα και πάρε οποιοδήποτε συμπλήρωμα είτε ή ρούχο θέλεις. Ήρθε η ώρα να κάνουμε πρώτο γεύμα ημέρας. Γενικά σε αυτή τη φάση του βίντεο θα σας βάλω κλιπάκια από το βίντεο το οποίο έχω κάνει πως κάνω κοτόπουλο με ρύζι, διότι τώρα το κάνω. Την προετοιμασία όλη δηλαδή. Θα κάνω 4 μερίδες, 3 για τάπερ, 1 για να φάω τώρα. Πρώτο γεύμα ημέρας, η ώρα έχει πάει 1. Είμαι fasted από χθες. Το έσπασα βασικά με το pre-workout, αλλά σαν στερεό φαγητό δεν έχω φάει τίποτα. Οπότε πάμε, μαγειρεύουμε και καλή δύναμη. Λοιπόν, πρώτο γεύμα ημέρας, έτοιμο, κοτόπουλο με ρύζι. Τα γεύματα για τις επόμενες 4 μέρες, τα οποία θα παίρνω δουλειά, έτοιμα επίσης. Τσεκάρετε, θα υπενθυμίζω, link στο description για να δείτε ακριβώς συνταγή πώς τα έφτιαξα. Γαλοπούλα με ρύζι. Και τρώω αυτό και σας ανοίγω σε λίγο, πάμε Lidl για να ψωνίσουμε κάτι πράγματα τα οποία μου έχουν ξεμείνει. Δεν έχω πλέον καθόλου κρέας για πρωτεΐνη, κοτόπουλο, γαλοπούλα, τέλος πάντων αυτά όλα. Σας ανοίγω στο αμάξι, κάθομαι, τρώω, καλή μου όρεξη, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 3, παιδιά, άραξα λίγο στο σπίτι αφού έφαγα να κάτσει καλά το φαγητό. Πάμε, παίρνουμε τα αμάξι τώρα και πάμε λίγο να σας δείξω λίγο πάνω κάτω 2-3 πραγματάκια που χρειάζεται να ψωνίσω. Σεπτέμβριο, αυτά όλα. Αφού τελειώσει Αύγουστο και καλοκαίρι, ξαναπούμε bulking. Θα δώσουμε πόνο. Συγκεκριμένα τα πήρα διότι έχουν τέλεια ποσότητα ζάχαρης, η οποία είναι fast carb, οπότε έχεις μια πολύ γρήγορη ενίσχυση, boost ενέργειας πριν την προπόνηση. Τα χρησιμοποιώ για intra workout, 4-5 ζελεδάκια. Γαμάει. Από Παναγιώτης Ραφαήλ είναι αυτό το tip. Δεν το ήξερα, από αυτόν το είδα και πραγματικά είναι top. Που πήρα είναι γαλοπούλα, κοτόπουλο και χοιρινές μπριζόλες. Την ώρα που τα βάζω στο καρότσι, δυστυχώς το πλάνο βγήκε λάθος, οπότε το έσβησα και το κατάλαβα αφού είχα πληρώσει. Οπότε δεν έλεγε να ξαναμπω μέσα για να ξανακάνω λήψη. Τα λέμε σπίτι σε λίγο. Παιδιά, μόλις ήρθα σπίτι, έβαλα τα πράγματα στο ψυγείο. Θα κάτσω λίγο να φτιάξω το βίντεο το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή, να είμαι καλά λίγο από χρόνο. Και σας ανοίγω δεύτερο γεύμα γιαούρτι με πρωτεΐνη σε καμιά ωρίτσα. Λοιπόν, η ώρα είναι 4.30, έχω κάνει μπανάκι. Πάμε να φάμε δεύτερο γεύμα ημέρας, γιαούρτι, βρώμη, δημητριακά και πρωτεΐνη από MyProtein φυσικά. Ξεκινάμε με 300 γραμμάρια γιαούρτι. Κάει αγαπημένη μου γεύση salted caramel από MyProtein. Ανακατεύουμε καλά να ομογενοποιηθεί. Προσθέτω και 60 γραμμάρια βρώμη. Και 20 γραμμάρια δημητριακά. Λίγο παραπάνω έπεσα. Και δεύτερο γεύμα ημέρας έτοιμο. Ξέρω ότι από αυτό το γεύμα παίρνω
την περισσότερη πρωτεΐνη σε όλη την ημέρα. Έχει γύρω στα 60 με 70 γραμμάρια πρωτεΐνης, 30 έχει από το γιαούρτι, 23 από την πρωτεΐνη και ό,τι υπόλοιπο του δίνει βρώμη, οπότε γύρω στα 60 γραμμάρια. Και τα δημητριακά για να είναι λίγο crunchy, τα ανακατεύουμε όλα. Φέρνει πάρα πολύ γεύση σε νιρβάνα παγωτό καραμέλα, να ξέρετε, άμα σας άρεσε δηλαδή όταν ήσταν μικρή αυτό το παγωτό, δοκιμάστε αυτή τη γεύση, είναι top πραγματικά. Και τρώω δεύτερο γεύμα και σας ανοίγω για τρίτο γεύμα ημέρας σε κάνα δύο ωράκι κατά τις 6.30-7 για να ολοκληρωθεί. Και παιδιά, η ώρα έχει πάει 7.30, μόλις πήρα τελευταίο γεύμα για σήμερα. Κοτόπουλο φιλέτο με λίγες τηγανιτές πατάτες και σαλάτα. Είχε και ψωμί αλλά το πέταξα μόλις ήρθε. Παραγγελία από ρίγανη, shout out. Πολύ καλό φαγητό και σπιτικό φαγητό έχει πολλές φορές. Οπότε, τελευταίο γεύμα ημέρας, ξεκινάω πάλι fasting άλλες 16 ώρες για να ξαναφάω πρώτο γεύμα αύριο στις 12-12.30. Και αυτό είναι το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε, νομίζω έχει πολύ βελτίωση το συγκεκριμένο σε κάποια transition σημεία μέσα στο βίντεο. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, μας σας άρεσε, νομίζω είναι το καλύτερο vlog που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Και θα τα ξαναπούμε παιδιά, να έχετε μια τέλεια ημέρα, μια τέλεια εβδομάδα και καλή συνέχεια.